Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα φτιάχνουμε διαλεκτές συνταγές με τις υπεραγορές Παπαντονίου. Φτιάχνουμε κοτόπουλο με ταλούδα, το συνοδεύουμε με πουργούρι με παστά σίκα και θα το ψήσουμε στα κάρβουνα. Μια συνταγή που μπορείτε να το φτιάξετε και να το ψήσετε στον οικιακό σας φούρνο στους 180 βαθμούς για 40 λεπτά, είτε στα κάρβουνα. Παίρνουμε το κοτόπουλο μας, 1,5 κιλό, κόβουμε μία ντομή από πάνω προς τα κάτω με κοφτερό μαχαίρι και αφού το ανοίξαμε, το γυρίζουμε έτσι. Καλύπτουμε από πάνω με μία ταινία, χτυπάμε με ένα σφυρί κουζίνας. Για το κοτόπουλο με τα λούδα θα φτιάξουμε μία μαρινάδα, πολύ ωραία και πολύ εύκολη. Θα πάρουμε έναν κύβο ζωμό από κοτόπουλο, θα βάλουμε θυμάρι, φρέσκο θυμάρι είτε ξερό, ελαιόλαδο διαλεκτών από τις υπεραγορές Παπαντονίου και θα το χτυπήσουμε να λιώσει ο κύβος ο ζωμός κοτόπουλο μαζί με το θυμάρι. Επίσης, στο τέλος θα βάλουμε και λίγο ξύσμα λεμόνι. Θα πάρουμε την πεταλούδα κοτόπουλο, θα το βάλουμε σε έναν ταψί, παίρνουμε την πάστα που φτιάξαμε, της μαρινάδας, και αλείφουμε όλο το κοτόπουλο. Αφού μαριναράμε το κοτόπουλο για 24 ώρες, έχουμε τα κάρβουνα μας έτοιμα, βάζουμε το στη γρατέλα μας, περιποιημένα για να μην λερώσουμε, το ανοίγουμε έτσι ωραία και κλείνουμε από πάνω. Το βάζουμε στα κάρβουνα. Τώρα θα φτιάξουμε το πουργούρι με τα παστά σίκα που θα συνοδεύσουμε το κοτόπουλο με τα λούδα. Ένα κρεμμύδι καθαρισμένο, κατσαρολάκι να βράζει σε μέτρια φωτιά. Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι μας. Θα χρησιμοποιήσουμε διαλεκτό ελαιόλαδο από τις υπεραγορές Παπαντονίου για το φαγητό μας. Παίρνουμε το κρεμμύδι μας και το βάζουμε στο τηγάνι μας. Αφήνουμε το κρεμμύδι για 30 δευτερόλεπτα με ένα λεπτό να ροδίσει και μέχρι να ροδίσει μία σκελίδα σκόρδο. Ρίχνουμε και το σκόρδο. Παίρνουμε τα παστά σίγα από τις υπεραγορές Παπαντονίου φυσικά. Τα κόβουμε σε μικρά ομοιόμορφα κομμάτια. Τα ρίχνουμε το κρεμμύδι μαζί με το σκόρδο. Στη συνταγή μας θα χρησιμοποιήσουμε κουρκουμά, πάπρικα, ζωμό κοτόπουλο και χυμό πορτοκάλι. Παίρνω πουργούρι διαλεκτών από τις υπεραγορές Παπαντονίου, προσθέτω μέσα, θα βάλουμε ένα αλάτι διαλεκτό, φυσικό θαλασσινό αλάτι, πιπέρι διαλεκτό, ανακατεύω και θα χρειαστεί περίπου 15 λεπτά. Το μπουργούρι είναι έτοιμο και πάμε να δώσουμε περισσότερη φρεσκάδα προσθέτοντας φρέσκο ψιλοκομμένο δυόσμο, φρέσκο κρεμμυδάκι και θυμάρι. Το μπουργούρι μας είναι έτοιμο, το κοτόπουλο μας έχει ψηθεί, έχει μελώσει. Πάμε να στήσουμε το πιάτο μας. Πάμε να δοκιμάσουμε αυτό που φτιάξαμε σήμερα. Κόβω ένα κομμάτι. Τρελαίνομαι. Απίθανο. Εξαιρετικοί συνδυασμοί, διαλεκτές συνταγές, διαλεκτές γεύσεις από τις υπεραγορές Παπαντονίου. Μπείτε στη σελίδα των υπεραγορών Παπαντονίου για να δείτε αυτήν τη συνταγή αλλά και άλλες συνταγές. Επίσης μπορείτε να μπείτε στα δικά μου social media, Chef Sava Sava, παντού να κάνετε like και να δείτε και τις άλλες συνταγές που φτιάχνουμε. Σας ευχαριστώ και θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας!